Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη συνέντευξη απολογιστική τον προηγούμενο μήνα, τις προηγούμενες 40 μέρες αν θέλετε, της νέας Δημοτικής Αρχής. Απολογιστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, εστιάζοντας στα όσα απέτυχε τις πρώτες μέρες ως Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σταυρέλης εστίαστη μείωση των δημοτικών τελών στα δίκυκλα οχήματα που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και πρέπει να απομακρυνθούν σε επαφές με φορείς για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων καθώς και στα ογκώδη. Άλλο θέμα που υλοποιήσαμε στο 100% όπως το είχαμε εξαγγείλει και προεκλογικά είναι οι μειώσεις των δημοτικών τελών. Αν θα δείτε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, επακριβώς προέβλεπε μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλώνω λοιπόν σε όλους τους επαγγελματίες το φαινόμενο έξω από τα καταστήματα στον δρόμο, στο οδόστρωμα, να αφήνουν 2-3 σαράβαλα μηχανάκια για να καλύπτουν το χώρο για την στάση στάθμευση επιβατών, τελειώνει τις επόμενες ημέρες. Καλό θα είναι να τα πάρουν μόνοι τους, γιατί σύντομα θα μπει συνεργείο του Δήμου με την τροχέα μαζί να τα μαζέψει. Έτερο θέμα. Αυτές τις 40 ημέρες που είμαστε Δημοτική Αρχή, 10 ημέρες έχω φύγει εκτός πόλεως, εκτός Δήμου, είτε στην Αθήνα είτε σε διάφορα άλλα μέρη, θα σας πω μερικά, για να διεκδικήσω είτε χρηματοδοτήσεις, είτε να δούμε πρακτικές και εμπειρίες σε άλλους Δήμους, είτε να θέσουμε προβλήματα που απασχολούν το Δήμο για αρκετά χρόνια, να βρούμε τη λύση τους. Ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο μας είναι τα ογκώδη. Καθαριότητα, παύλα απορρίμματα, παύλα ογκώδη. Τα απορρίμματα σε γενικές γραμμές είναι αρκετά ικανοποιητική κατάσταση και ο μπλε και ο πράσινος κάδος μαζεύονται. Το πρόβλημα ποιο είναι? Τα ογκώδη. Ήταν και είναι. Δυστυχώς, παραλάβαμε ένα Δήμο χωρίς καμία απολύτως ενεργή σύμβαση. Δεν έχουμε που να πάμε τα ογκώδη. Τα ογκώδη, ξέρετε, σε 2-3 μέρες τα μαζέψαμε όλα. Σημασία έχει, πρέπει να πάνε σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων και να πληρώσουμε βεβαίως. Με την έγκριση του προϋπολογισμού θα βγει διαγωνισμό στον αέρα 500.000 ευρώ για να πάνε σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας των ογκωδών αντικειμένων. Ειδική αναφορά από τον κύριο Σταυρέλη έγινε και στα σημαντικότερα ζητήματα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η δημοτική αγορά, η ανέγερση του κτηρίου, κέντρου μικρασιατικής μνήμης και η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την αξιοποίηση και διεκδίκηση του στρατοπέδου της Κορίνθου. Κρυμμένη πρόταση, όλος περιέργος, ψηφίστηκε από την Δημοτική Αρχή βεβαίως, την παράταξη της Δημοτικής Αρχής και από τον κύριο Γκουριώτη. Οι έτερες δύο παρατάξεις, η παράταξη του κυρίου Νανόπουλου και η παράταξη του κυρίου Πρωτοπαπά, καταψήφισαν την πρόταση εξυγχρονισμού, ανάπλασης και ανάδειξης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς. Το έργο μπαίνει μπροστά μετά την χθεσινή απόφαση, όπως σας το περιέγραψα, θα έχει στοιχεία ιωνικού ρυθμού, προσυδειάζουν με τους κίονες ιωνικού ρυθμού απέναντι στη Μικρασία. Και εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ανάδοχο για την κατασκευή, για να μπει μπροστά στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Το τρίτο θέμα της χθεσινής συνεδρίας, το σημαντικό, ήταν η συγκρότηση, όπως είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά και μετεκλογικά, τα κάνουμε πράξη ακριβώς όπως είχαμε δεσμευτεί, η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την διεκδίκηση όλου του στρατοπέδου Καλογερογιάννη, το στρατόπεδο Κορίνθου. Τα 300 στρέμματα, τα 298 για την ακρίβεια στρέμματα. Μπορεί να έχει προχωρήσει η πολεοδόμηση του στρατοπέδου μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων. Ήδη είναι στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και θα πάει για
υπουργική απόφαση για ΦΕΚ. Όμως εμείς δεν πάβουμε να διεκδικούμε, όπως το είπαμε, θα ασκήσουμε και την θα κάνουμε και την τελευταία προσπάθεια να έρθει όλο το ακίνητο στο Δήμο για τις χρήσεις που προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, οι οποίες είναι πράσινο, παιδεία, αθλητισμός.